στις πρωτεύουσες των περιφερειών και τα υπόλοιπα 25 λειτουργούν στους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας. Επίσης λειτουργούν 19 ξενώνες υπό την εποπτεία των Δήμων και 2 υπό την εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θεωρώ τη συνέχιση, αναβάθμιση και στήριξη του πλέγματος αυτών των δομών ως άκρως κέρυες σημασίας για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στην ελληνική κοινωνία που δυστυχώς αυξήθηκε και φροντίζω ήδη την εξασφάλιση της μελλοντικής τους λειτουργίας και με μια πρόσθεση συμβουλευτική, οι γυναίκες αυτές που κακοποιούνται και καταφεύγουν σε αυτές τις δομές, να υπάρχει μια πρόσθεση για να τους δίνουμε όχι μόνο συμβουλές, αλλά και τρόπους να βρίσκουν μια εργασία ή να δημιουργούν οι ίδιες κάποιες ομάδες εργασίας μέσα κυρίως από τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, συνεταιρισμούς που εκεί έχουμε μεγάλο πεδίο να παρέμβουμε. Θεωρώ επιπλέον, θέλοντας να υπάρξει συνέχεια και επέκταση των πολιτικών ισότητας, έχω αρχίσει ενέργειες ώστε να επικυρωποιήσω το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τομείς άμεσης προτεραιότητας, όπως είναι η εργασία, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η ανεργία, τα ασφαλιστικά δικαιώματα και οι γονικές άδειες, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τα δικαιώματα σεξουαλικής υγείας, η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και ο τομέας της εκπαίδευσης, προκειμένου να συμβάλλουμε στην αλλαγή της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης γύρω από το ζήτημα της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, θα επικαιροποιήσουμε και προωθήσουμε όλες τις απαραίτητες θεσμικές παρεμβάσεις που προάγουν το ζήτημα της κατοχύρωσης της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Και σε αυτά τα πλαίσια είναι και η αλλαγή του οικογενειακού δικαίου που έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο να το καταθέσουμε, να το συζητήσουμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και υπάρχει και συγκεκριμένη συνάντηση για αυτό το θέμα και για άλλα βέβαια, ώστε να συμφωνηθούμε και να πάει προς κατάθεση στη Βουλή άμεσα. Παράλληλα, θα προωθήσουμε άμεσα προσκύρωση στη Βουλή τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την περίφημη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία ενώ έχει κυρωθεί στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμάς δεν έχει κυρωθεί ακόμα, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η υλοποίησή της θα ξεκινήσει με την προβλεπόμενη από τη Σύμβαση ψήφιση ενιαίου νόμου για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε όλους τους τομείς της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας της ζωής.